Έλληνες, εδώ και κάποιον καιρό βρίσκομαι στην Ιερά Πέτρα, όπου μαζί με τον Αλέξανδρο Μουζουράκη προσπαθούμε να δούμε αν μπορεί να λειτουργήσει η λογική της ελληνικής δημοκρατίας, μια που η δημοκρατία την οποία βιώνουμε έχει στοιχεία από την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και κάποια βαβαρικά στοιχεία, δεν έχει καμία σχέση δηλαδή με δημοκρατία. Προσπαθούμε να δούμε λοιπόν εάν μπορούμε να δούμε, να εφαρμόσουμε μια πραγματική ελληνική δημοκρατία εδώ στην Κρήτη, εδώ στην Ιερά Πέτρα. Τα πράγματα δείχνουν να πηγαίνουν καλά. Όσοι λένε σήμερα και εδώ και καιρό έχουν ξαναπεί πως είναι δύσκολο να καταλάβει ο λαός τι εστί ελληνική δημοκρατία ή αυτό που λέμε άμεση δημοκρατία αντιδανειζόμενη από το direct democracy που ισχύει διεθνώς, έχουν πέσει έξω. Στα μεγάλα χωριά αλλά ακόμη και στα χωριουδάκια που γυρίσαμε και γυρνάμε, διαπιστώνουμε ότι ο λαός καταλαβαίνει αμέσως τι σημαίνει άμεση δημοκρατία. Και το καταλαβαίνει όταν του λέμε πως ο αντιδήμαρχος θα φέρει την κάλπη εδώ στο χωριό σας και εσείς θα αξιολογήσετε μέσα από την κάλπη ποιο είναι το πρόβλημά σας και πώς θέλετε αυτό να επιληθεί. Το ίδιο πράγμα γίνεται και αντιληπτό και στις συνοικίες της Ιερά Πέτρας, όπου χρησιμοποιώντας ένα κλασικό παράδειγμα ενός δρόμου που ο σημερινός ο δήμαρχος τον μετέτρεψε με το έτσι θέλω σε πεζόδρομο, καταστρέφοντας όλη την κυκλοφορία της Ιερά Πέτρας. Η ίδια λοιπόν αυτή προσέγγιση ισχύει και σε αυτό το πεδίο. Κατά τα άλλα, η συμφωνία που έχουμε κάνει με τον κύριο Αλέξανδρο Μουζουράκη, ο οποίος είναι ένας εξαίρετος αμεσοδημοκράτης, είναι πως θα εφαρμόσουμε και στην αυριανή συλλογική ηγεσία όλες τις αρχές της άμεσης δημοκρατίας, της δημοκρατίας που έκανε ο Ιωάννης Καποδίστριας στην Ελβετία. Μια από αυτές τις αρχές είναι η ανακλητότητα, δηλαδή εάν, όπως δηλώνει και σε όλες τις ομιλίες ο κ. Αλέξανδρος Μουζουράκης, εάν δεν ανταποκριθεί στις ανάγκες και στις αναζητήσεις των ιεραπετριτών, το 3% μπορεί να προκαλέσει δημοψήφισμα και μέσα από το δημοψήφισμα ο κ. Μουζουράκης και ο καθένας από εμάς που είμαστε υποψήφιοι στο ψηφοδέλτιο να πάει σπίτι του. Επίσης, σε όλη αυτή την πορεία έχουμε ξεκαθαρίσει πως όλες οι διαδικασίες, οι προσλήψεις, οι αναθέσεις έργων, οι κοστολογήσεις, οι τιμολογήσεις, αλλά και οι πληρωμές θα είναι κάτω από τον διαρκή και ανοιχτό έλεγχο της κοινωνίας. Οι συνεδριάσεις, για παράδειγμα, οι οποίες θα γίνονται για δημοπρασίες, θα γίνονται με ανοιχτές τις πόρτες, ενώπιον του ιεραπετρίτικου λαού. Και όχι όπως γίνεται μέχρι τώρα με ένα-δυο άτομα τα οποία αναθέτουν με απευθείας ανάθεση έργα και πληρώνουν με τους δικούς τους κλασικούς τρόπους πίσω από κλειστές πόρτες τους εργολάβους. Αυτή η προσπάθεια μέχρι στιγμής δείχνει πως πηγαίνει πάρα μα πάρα πολύ καλά. Ήδη το ψηφοδέλτιο Ιερά Πέτρα Μπορείς, όπως ονομάζεται, έχει κατακτήσει τις καρδιές των ιεραπετριτών. Οι ιεραπετρίτες καταλαβαίνουν ότι αυτό το οποίο λείπει από την πόλη τους είναι, όπως λείπει και στην υπόλοιπη Ελλάδα, είναι να μπορούν να συμμετέχουν στα κοινά, να γνωρίζουν τι ακριβώς γίνεται πίσω από όλες αυτές τις ιστορίες, όπως οι προσλήψεις, όπως οι αναθέσεις έργων, όπως οι πληρωμές και όλα τα υπόλοιπα, και επιτέλους ο ιεραπετρίτικος λαός να αποφασίζει για το τι θέλει και τι όχι σε δημοψηφίσματα τα οποία δεν θα έχουν καθόλου συμβουλευτικό χαρακτήρα αλλά θα έχουν αποφασιστικό χαρακτήρα. Εδώ να σημειώσω ότι για να ξεπεράσουμε την δυσκολία την οποία αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και η Ιερά Πέτρα επίσης σε σχέση με τις αποφάσεις των δημοψηφισμάτων, η θέση μας είναι επίσης ξεκάθαρη.
όλες οι αποφάσεις που προκύπτουν μέσα από τα δημοψηφίσματα μετατρέπονται την ίδια ή την επόμενη μέρα σε αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και με αυτόν τον τρόπο ξεπερνάμε όλες τις γραφειοκρατικές δυσκολίες εφαρμόζοντας την πραγματική δημοκρατία, την άμεση δημοκρατία, την δημοκρατία που οραματίστηκε και έφερε στην Ελβετία το 1815 ο μέγιστος αυτός πολιτικός άνδρας, ο μοναδικός ίσως πολιτικός που πέρασε από αυτόν εδώ τον τόπο, ο Ιωάννης Καποδίστριας. Όλα δείχνουν ότι πηγαίνουμε καλά. Οι πολίτες ακούν. Είναι κάτι καινούριο για αυτούς, αλλά είναι τόσο καινούριο όσο 2.500 ετών παλαιό. Είναι η δικιά μας δημοκρατία, είναι η πραγματική ελληνική δημοκρατία, είναι η άμεση δημοκρατία. Και αυτό με την ευχή να εισακουστεί πλατιά από όλους τους πολίτες, ελπίζουμε ότι θα το δούμε σύντομα να γίνεται εδώ στην Ιερά Πέτρα, αντί να το παρακολουθούμε να γίνεται στο Άπενζελ και στον Κλάρους και στην Ισλανδία, όπου οι άνθρωποι είδαν Θεού πρόσωπο, να δούμε τους ιεραπετρίτες στις πόλεις και στα χωριά, στην πόλη και στα χωριά της κοινότητες της Ιερά Πέτρας, να γίνεται πράξη. Προχωράμε, δεν μας σταματάει κανείς, ο κύριος Μουζουράκης είναι αποφασισμένος, έχει μπει εντελώς μέσα στη μάχη αυτή, δίπλα του εμείς, για να δούμε επιτέλους ένα πρότυπο για τη δημοκρατία και την καθαρότητα η οποία θα πρέπει να διέπει όλες τις φάσεις αυτής της δημοκρατίας να ισχύει εδώ στην Ιερά Πέτρα. Από εκεί και πέρα είμαστε σίγουροι ότι μέσα από αυτό το πρότυπο, το ζηλευτό πρότυπο, θα ακολουθήσουν και άλλοι δήμοι της χώρας.